Βεβαίως αν είναι το εξής, ότι από όλο αυτό το αντιασφαλιστικό, βάρβαρο πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν όλα τα κόμματα τις προηγούμενες δεκαετίες που κυβέρνησαν, δεν θα ξυλώσουν τίποτα. Απεναντίας στις προθέσεις τους είναι να το συμπληρώσουν με νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις. Όπως για παράδειγμα την παραπέρα μείωση των συντάξεων σε πρώτη φάση από τη μείωση της λεγόμενης εθνικής σύνταξης. Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότηση στα 72 χρόνια για να ταυτιστεί το προσδόκιμο ζωής με το όριο συνταξιοδότηση. Την παραπέρα μείωση των κονδυλίων που πάνε για την υγεία, για την πρόνοια, είναι μόνο μερικά από αυτά που έχουν ως κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που είναι στις προθέσεις τους. Από την άποψη αυτή δεν χρειάζεται από τη μεριά μας κανένας εφησυχασμός. Τι μας λέει, συναδέλφες και συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και μαζί τους διάφορα παπαγαλάκια. Τα βλέπετε αυτές τις μέρες στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Μας μοιράζουν διπλές και τριπλές αυξήσεις. Είναι πρόκληση. Γιατί την παραπέρα μείωση των συντάξεών μας, των εισοδημάτων μας, τη βαφτίζουν αύξηση.